Πριν σα πω και το σημερινό επεισόδιο, δεν σας βλέπω να κάνετε like, subscribe, κτλ. Δεν μπορώ, παιδιά, έχω πάρα πολύ αγωνία γιατί στο σημερινό επεισόδιο ένα όνειρό μου γίνεται πραγματικότητα. Έχω μαζί μου την θεά τη ελληνική τηλεόραση, ένα από τα πρόσωπα που μα έχουν απασχολήσει πάρα πολύ από τότε που πρώτα εμφανίστηκε. Και να μην λέω πολλά, είναι η Αμιλία Μόντο! Καλά, Έιμι, δεν φαντάζεσαι πόσο χαίρομαι που είσαι εδώ. Αγάπη μου, να κάνεις μεγαλύτερα όνειρα την επόμενη φορά. <laughs> πολύ μικρά τα όνειρά σου. Ε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι εδώ. Ε, το ήθελα πάρα πολύ, πραγματικά. Εμένα ένα όνειρό μου γίνεται πραγματικότητα. <laughs> δεν μπορώ να το πιστέψω. Λοιπόν, βασικά να κάνω λίγο ένα πρόλογο. Να πω το γιατί με ενδιέφερε τόσο πολύ να είσαι σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είσαι ένα άνθρωπο γενικότερα που σε έχουμε γνωρίσει μέσα από το My Style Rocks. Που στο My Style Rocks, εντάξει, όπω ξέρουμε όλοι, όλε οι παίκτε έχετε και κάποια περσόνα. Λογικό, είναι reality, είναι πρέπει κάπω λίγο να αναδειχτεί ρε παιδί μου το κάθε κορίτσι ξεχωριστά. Αυτό που μου έκανε εντύπωση λοιπόν σε σένα είναι ότι είχε μία τόσο φανταχτερή. Τόσο κουινάτη, περσόνα. <laughs> <laughs> και δεν γνωρίζουμε τίποτα άλλο για σένα πέραν του ότι το Μαϊάμι, την άλλη την περιοχή, πώ τη λένε. Μπορεί κανένα, να ναι, Κάνω αυτά τέτοιο. τα που πήγαινα. Ήθελα πάρα πολύ να μάθω για σένα πράγματα, ρε παιδί μου. Και νομίζω ότι και ο κόσμο που μα παρακολουθεί αυτή τη στιγμή είναι στην ίδια φάση. Οπότε θέλω να ξεκινήσουμε με το. Ποια είσαι, Εμιλία Βόντο, για έναν άνθρωπο που δεν σε γνωρίζει και τι κάνει σε αυτή τη ζωή. Είναι πάρα πολύ ωραίο, λοιπόν, που μου δίνεται η ευκαιρία να πω κάποια πράγματα για μένα και να τα πω έτσι όπω είναι. Και όχι έτσι όπω θέλει να τα ακούσει ο κόσμο ή έτσι όπω ήμουν στο Master Rocks. Σίγουρα εκεί ήμουν μια περσόνα, μια περσόνα που είχα χτίσει εγώ. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό marketing που έκανα εγώ για μένα και μια ομάδα ανθρώπων από πίσω. Αυτό φυσικά πέτυχε, έγινε πάρα πολύ ωραίο. εννοείται αυτή η περσόνα είχε πάρα πολλά χαρακτηριστικά δικά μου. Εγώ είμαι και έτσι σαν άνθρωπος, δηλαδή 50% ήμουν Περσόνα, 50% ήμουν Εμιλία και όλο αυτό έκανε μια ωραία συνταγή τηλεοπτική. Ε, και έσπασε στο ίντερνετ ναι, βασικά. Ναι, η οποία πήγε καλά. Από εκεί και πέρα η Εμιλία είναι πάρα πολλά πράγματα έξω από αυτό. Ε, όλη τη ζωή μου είμαι, ε, είμαι στο μάρκετινγκ, έχω, το έχω σπουδάσει, έχω σπουδάσει business management. Ε, δούλευα και δουλεύω ακόμα σε μια Αμερικάνικη εταιρεία. Ουσιαστικά πουλάω πακέτα κρύπτος. Το μαθαίνετε πρώτη φορά αυτό. Queen of the universe. <laughs> Ποτέ δεν ήμουν σύμβουλο επενδύσεων. Απλά επειδή δεν ήξεραν πώ να το μεταφράσουν, ε, από κάτω σύμβουλο επενδύσεων. Ποτέ δεν το έχω κάνει αυτό. Δεν ξέρω καν πώ να το κάνω. Αυτό που κάνω είναι marketing. Θέλω να μου μιλήσει λίγο για τα παιδικά σου χρόνια. Δηλαδή, δεν ξέρουμε τίποτα για την Εμιλία παλιά. Και μπαίνοντα μέσα, σου λέω: Α, εγώ έχω μεγαλώσει τα καμίνια. Και εσύ μου λε: Α, νίκια, και εγώ εκεί. Και λέω: Όπα. Εννοείται, ναι, κερατσίνη. Έχω πάει σχολείο, έχω πάει δημοτικό, ε, λύκειο. <Δελή> <Δελή> ναι, το αγαπάω πάρα πολύ το κερατσίνι. Όλο το πειρά βασικά. Είναι όλα τα παιδικά μου χρόνια εκεί. Κάθε φορά που γυρνάω εκεί συγκινούμε πάρα πολύ. Οι γονεί μου ακόμα σπούδαζαν. Πολύ μικροί και οι γονεί μου. Ήρθαμε εδώ όλοι οικογενειακώ, οι παππούδε. Εκεί μεγάλωσα. Εκεί έχω όλε μου τι αναμνήσει τον πειρά. Οπότε όταν μου ήρθε και η ερώτηση «Εσύ από πού είσαι» και μου ήρθε στην δεύτερη εκπομπή, δεν είχα δώσει αυτό το θάρρο και αυτή την άνεση να με ρωτήσει κάποιο από πού είσαι εσύ. Γιατί η ερώτηση έγινε πάρα πολύ στοχευμένα. Υπήρχαν και άλλε κοπέλες στο παιχνίδι που ήταν ε, ε, ξένες, που δεν ρωτήθηκαν ποτέ. Φυσικά, εγώ είχα πει από πού είμαι. Στην παραγωγή εννοεί. Και ε, γενικά... στην παραγωγή και on stage, μετά σε ένα άλλο concept. Οπότε ποτέ δεν έκρυψα την καταγωγή μου. Είπα απλά ότι μεγάλωσα στον Πειραιά. Γιατί εκείνη τη στιγμή που με ρωτάς κάτι και θέλει να πάρει κάτι από μένα, εγώ δεν θα σου το δώσω. Okay, νομίζω ότι είναι και πολύ άβολο, γιατί... Εντάξει, στην Ελλάδα ζούμε. Ο ρατσισμό αυτή τη χώρα για το οτιδήποτε είναι στα ύψη. Ενώ ότι μπορεί κάποιο να το κάνει και. Όχι με πολύ καλή πρόθεση, α πούμε, που θα σε ρώταγε. Ναι, κοίτα, αυτό που σου είπα και πριν. Δεν είχα δώσει τον χώρο και το θάρρο να με ρωτήσει κάποιο από πού είσαι. Και μάλιστα με ένα ύφο και ένα. Ε, δεν το νιώσα ωραίο απέναντί μου. Και εγώ δεν είμαι αυτή τη νοοτροπία καθόλου να ρωτήσω κάποιον από πού είσαι. Πόσο χρόνο είσαι. Τι είσαι στη ζωή σου. Δεν μ' αρέσει. Δεν δε τα σκέφτομαι έτσι τα πράγματα. Οπότε η απάντησή μου ήταν αυτή. Μετά όλη, όλο αυτό το backlash <laughs> που υπήρξε στο ίντερνετ. Σε στεναχώρησε. Καταρχά, θε να μα πει εδώ από πού είσαι, Ναι, είμαι από την Αλβανία. Από πού περιοχή? <laughs> από το φιέρι. Από το φιέρι. Ναι. Είναι πιο έξω από. Προ τα πού είναι παραλιακά. Λογικά έχει κάποιο παραλία. <laughs> <laughs> ε, έχω, Δεν πάει έχω πάει τρει <laughs> φορέ στη ζωή μου. Κοίτα, να σου πω κάτι. Επειδή είχα πολλούς φίλους οι οποίοι μου έχουν περιγράψει το αναγκαστικό ταξίδι του τέλο πάντων από Αλβανία Ελλάδα, πολλοί δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω μετά από αυτό που τους συνέβη. Θα σου πω, εμάς δεν μας συνέβη τίποτα. Να σου πω την αλήθεια τώρα. Ήρθαμε γιατί οι γονεί μου σπούδαζαν, ήταν πάρα πολύ μικρή ηλικία. Ε, έπρεπε και να δουλέψουν γιατί μόλις είχαν αποκτήσει ένα παιδί, οπότε... Ουσιαστικά η καλύτερη λύση ήταν να φύγουν στο εξωτερικό. Για okay. να κυνηγήσουν τα το όνειρά του. Όπω και, και έγινε αυτό. Οι γονεί μου είναι δύο πάρα πολύ πετυχημένοι άνθρωποι. Έχουν δουλέψει όλη του τη ζωή. Έχουν καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό και βρίσκομαι εγώ και σήμερα εδώ. Έχω γεννηθεί με ένα θέμα υγεία πάρα πολύ μεγάλο. που αν δεν είχα αυτή την ποιοτική ζωή που μου έχουν δώσει οι γονεί μου, ίσω τώρα μην βρισκόμουν εδώ και να μιλούσαμε. Γι' αυτό έχει και τόση αγάπη στον μπαμπά σου και όλο αυτό που συγκινούσουν συνέχεια στο παιχνίδι. Είμαι... Ναι, έχω μεγάλη. Είμαι... δεν ξέρω. Όταν μιλάω για τον παπά μου είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι η μεγαλύτερη μου αδυναμία. Ε, είναι ο λόγο που υπάρχω, που αναπνέω, που όλα. Είναι ο μπαμπά μου. Άρα εσύ θυμάσαι τα, τα πρώτα σου παιδικά χρόνια στον Πειραιά, φαντάζομαι, γιατί ναι. πόσο ήσουν στην Αλβανία, δεν μπορεί να θυμάσαι γιατί, Ήμουν είποτε, μωρό. γιατί πολύ μωρό. Πολύ μωρό. Ουσιαστικά ούτε καν μετά από ένα χρόνο, 8 μηνών γονεί Ιδανεί γνώριζαν ελληνικά όταν ήρθαν Ελλάδα, Δεν νομίζω. Okay. Να γνώριζαν. Δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να σα το πω με σιγουριά, αλλά εσύ δεν όμως νομίζω. Εσύ όμω μεγάλωσε γνωρίζοντα ελληνικά καθώ ήσουν πήγαινε σε ελληνικό σχολείο. Όλα. Όλα, από παιδικό σταθμό και μετά ήταν όλα στα ελληνικά, στο σπίτι, μιλάμε ελληνικά και δεν μπορώ να μιλήσω και άλλη γλώσσα. Μιλάω τη γλώσσα, την Αλβανική, με πάρα πολλέ δυσκολίε, δεν διαβάζω, ε, δεν γράφω. Και όταν έπρεπε να κάνω ένα συνέδριο το 2022 και να μιλήσω στα Αλβανικά, μίλησα στα αγγλικά. Μίλησα και στα Αλβανικά, αλλά μίλησα στα αγγλικά. Διάλεξες πιο πολύ το. Σκέφτομαι εγώ στα αγγλικά, γιατί στην πορεία τη ζωή μου έζησα στην Αμερική οπότε σκέφτομαι πάρα πολύ στα αγγλικά. Τα παιδικά σου χρόνια γενικά ήταν καλά, δεδομένου και το ότι είχε ένα πρόβλημα υγεία, στο. Ο οποίο σε κράταγε πίσω. Θα σου πω την αλήθεια. Εμεί μπορεί να μην είχαμε θέματα από άποψη οικονομικών κτλ. Ε, Όμω υπήρχαν θέματα υγεία πάρα πολύ σοβαρά. Εγώ είχα γεννηθεί ήδη με ένα πρόβλημα μεγάλο. Ε, είναι ουσιαστικά 68% αναπηρία στο αίμα. Που με αυτό έχω μάθει πλέον να ζω. Δεν το ξεπερνά αυτό ποτέ. Δεν υπάρχει κάποια λύση. Αυτό είναι ένα αιματολογικό πρόβλημα που δεν θα μπω σε λεπτομέρειε, ναι. αλλά είναι κάτι το οποίο. Έτσι γεννήθηκα, έτσι θα πεθάνω. Δηλαδή, μέχρι το τέλο τη ζωή μου, έτσι θα είμαι. Δεν υπάρχει κάποια λύση. Το έχουμε ψάξει πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Κάποια στιγμή ήρθαν και οι περιορισμοί από του γιατρού μου. Μεγάλοι περιορισμοί. Δηλαδή, τύπου, δεν θα γυμνάζεσαι. Εγώ έκανα πρωταθλητισμό. Το έκανα κρυφά. Ήμουν πάρα πολύ τυχερή. Στη ρυθμική γυμναστική. Ήμουν πάρα πολύ τυχερή. Εμένα ο πατέρα μου είναι γιατρό. Είναι παθολόγο είναι ένας από τους πολύ καλούς γιατρού ε, γιατρούς που έχω γνώρισει ποτέ στη ζωή μου. Γιατί υπάρχουν και γιατροί που είναι κατάλληλοι. Και εγώ έχω περάσει από τέτοιους γιατρούς. Κατά τη διάρκεια λοιπόν των παιδικών μου χρόνων, ε, ο καθένα έλεγε τη γνώμη του, ο κάθε γιατρό. Μέχρι μία ηλικία ήταν όλα καλά. Δεν φαινόταν τίποτα. Ότι δεν είχα κανένα θέμα. Φυσικά οι γονεί μου γνώριζαν με τι θέμα έχω γεννηθεί. Ε, κάναμε κάποιε θεραπείε. Αργότερα τα πράγματα δυσκόλευαν. Ερχόντουσαν οι νοσηλίε η μία μετά την άλλη. Τρει, τέσσερι, πέντε νοσηλίε τον χρόνο. Μεγάλε νοσηλίε. Και μικρέ να ήταν. Πέντε νοσηλίε τώρα και δύο μέρε να είναι. Είναι πολλέ για ένα χρόνο. Ε, Έπρεπε να κάνω θεραπείε και να λείπω από το σχολείο τέσσερι φορέ το μήνα. Αυτό ήταν πάρα πολύ σκληρό, γιατί επιστρέφει στη τάξη και λένε τα παιδάκια, ξέρει, αναρωτιούνται πού είσαι, τι κάνει. Το μοιραζόσουν εσύ αυτό ήταν κάτι που σε στεναχωρούσε, Όχι, βέβαια. Εγώ ε, ίσω είναι η πρώτη φορά που το μοιράζομαι, Όχι, ίσω είναι η πρώτη φορά που το μοιράζομαι τόσο ανοιχτά. Το ξέρουν μόνο οι δικοί μου άνθρωποι, οι φίλοι μου, η οικογένειά μου και κανένα άλλο. Πλέον. Δεν το κρατάω για μένα, γιατί ξέρω ότι μπορώ να βοηθήσω πάρα πολύ κόσμο αυτό μέσα από λέει. αυτό. Όμω έχω περάσει από πολύ σκοτεινά στάδια τη ζωή μου και ειδικά η εφηβεία μου ήταν τρομακτική. Ήταν. Μου είχαν κόψει τα πάντα οι γιατροί. Τα είχα όλα στα πόδια μου και δεν μου έλειψε ποτέ τίποτα. Ήμουν πάρα πολύ τυχερή σε αυτό το κομμάτι, γιατί είχα την οικογένειά μου. Όμω έχω περάσει περιόδου με μεγάλη κατάθλιψη, που δεν ήθελα, όχι να δω του γονεί μου. Δεν έπαιρνα τα φάρμακά μου πρώτα απ' όλα. Είχα φτάσει σε σημείο να διαπραγματευτούμε το αν θα πεθάνω ή όχι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, 16-17 χρονών, ε, ήρθε ο μπαμπάς μου σπίτι το μεσημέρι και μου λέει επειδή μου πρέπει να βρούμε μου λέει, μια λύση. Τα φάρμακα γινόντουσαν ενέσιμα στη κοιλιά με ένα μηχάνημα το οποίο έπρεπε να κρατήσω 12 ώρες το βράδυ και το πρωί που θα ξυπνούσα να πάω σχολείο να το αφαιρέσω. Εγώ αυτό δεν μπορούσα να το κάνω. Ακούγεται πολύ σκληρό η αλήθεια. είναι. Δεν είναι ότι παίρνει ένα χάπι και τέλο. Όχι, δεν ήταν χάπια. Εγώ στα χάπια μπήκα όταν ε, ήμουν 20 χρονών. Μέχρι τότε δεν υπήρχαν χάπια. Και μου λέει: Πρέπει να βρούμε μία λύση. Μου λέει: Πρέπει να πάρει τα φαρμακά σου. Λέω: Δεν υπάρχει λύση. Λέω: Δεν θα τα πάρω, τα φαρμακά μου. Δεν μπορώ να είμαι τρύπια, στη κοιλιά. Και μου λέει: ε, Παιδί μου, λέει: Το καταλαβαίνει ότι δεν πάει καλά η κατάσταση. Ε, ε, θα πεθάνει. Και γυρίζω και του λέω, ε, εντάξει, του λέω ας πεθάνω, του λέω δεν έχω πρόβλημα, μπορεί να κατέβω αυτή τη στιγμή κάτω στο δρόμο και να με πατήσει ένα μάξι και να πεθάνω. Ήταν τόσο σκληρό εκείνη τη στιγμή τον πατέρα μου που έφυγε από το σπίτι, γιατί ο παμπάς μου είναι πολύ και συγκινείται πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. και δεν ήρθε μέχρι το άλλο πρωί. Έλα. Γενικά τα προβλήματα υγείας είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και μαζί με τον ασθενή τα περνάνε και η οικογένεια πάρα πολύ έντονα. Εγώ εκτός από τους γονεί μου, που κάπου στα 12 οι γονεί μου χώρισαν εμένα, ε, είχα τη γυναίκα του πατέρα μου, η οποία είναι... Ένα άγιο άνθρωπο. Πολύ σημαντικό το ότι βρέθηκε κάποιο που τέριαξε κι εσύ για να είναι με τον πατέρα σου. Είναι η μαμά μου, είναι η δεύτερη μαμά μου. Γιατί συνήθω υπάρχει και ο ανταγωνισμό, ρε παιδί μου, όταν ο, ο ένα γονέα Βρίσκει κάποιον άλλον, σε πιάνει και λίγο ότι δεν, ξέρω. δεν το ένιωσε, Ναι. Ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ δεν υπήρχε κανένα ανταγωνισμό. Με έχει μεγαλώσει και η γυναίκα του πατέρα μου ε, με πάρα πολύ αγάπη. Και έχω πάρει πολύ αγάπη από το σπίτι μου. Και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να, να σημίσει έναν άνθρωπο. Αγάπη, υποστήριξη. Ποτέ δεν με άφησαν μόνη μου να, να παλεύω πράγματα και καταστάσει. όμως αυτό που λέω πάντα. Επειδή εγώ κάνω και coaching σε πάρα πολλού ανθρώπου. Λέω ότι κανένα δεν μπορεί να σε σώσει. Εσύ θα σώσει τον εαυτό σου. Εμένα παρόλο που όλο ο οικογενειακός μου περίγυρος με τρέχανε στα νοσοκομεία, στου γιατρού, στου ψυχολόγου, ποτέ δεν μπόρεσε να με σώσει κανένα. Εγώ όταν αποφάσισα ότι θέλω να σώσω τον εαυτό μου και πήρα τη ζωή στα χέρια μου και είπα ότι θα ψάξω εγώ τον κατάλληλο ψυχολόγο για μένα, εγώ θα, θα, θα σταθώ στα πόδια μου με τις δυνάμεις μου, πρέπει να πάρω δυνάμεις, πρέπει να σηκωθώ από αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν φάβλος φα, φαύλος κύκλος. Όσα περισσότερα stop μου ερχόντουσαν κάθε φορά από τους γιατρούς, τόσο πιο πολύ καταπιεσμένα ζούσα. Και ενώ οι γονεί μου το κάναν όλο αυτό σαν παιχνίδι και τι ωραία και δεν πειράζει, είσαι πριγκίπισσα, είσαι όμορφη, είσαι ικανή για όλα μου λέγανε. Και εγώ έβλεπα ότι δεν είμαι ικανή, γιατί οι γιατροί μου βάζανε χ. Δεν θα κάνει αυτό, δεν κάνει το άλλο. Δεν, 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 δεν. Και αυτά έρχονταν συνέχεια και συνέχεια. Αυτή την απόφαση, εσύ ποτέ την πήρε, ρε παιδί μου, να πει κάτι. Θα την πάρω τη ζωή στα χέρια μου και. Πολύ θα τα κάνω όλα. Πολύ αργά. Πολύ αργά. Εκτό ότι την εφηβεία την πέρασα. Ε, έκλαινα τα παντζούρια μου όλα και ήθελα μόνο σκοτάδι. Ερχόμουν το σχολείο και έκλαιγα. Έκανα θεραπεία σε εκείνη την περίοδο, έκλαιγα συνέχεια. Μόνο το σκοτάδι ήταν αυτό που μέσοζε εκείνη την περίοδο. Σκοτάδι και η ηρεμία. Σε έσωζε κυριολεκτικά ή απλά έβρισκε το χώρο, ρε μου, να είσαι ο σου και να ζει τη θλίψη σου. Δεν ζούσα τίποτα. Δεν υπήρχε τίποτα να ζήσω. Να αρχίσουμε από εκεί. Σε επηρέαζε το κομμάτι τη εμφάνιση, α πούμε, ότι θα είχε στην κοιλιά σου σημάδια. Με επηρέαζαν όλα. Ή ότι δεν μπορεί να είσαι λειτουργική σε κάποια πράγματα, α πούμε. Αυτό είναι το λιγότερο. Αυτό okay. το σκεφτόμουν σε δεύτερη φάση. Okay. Ε, το περισσότερο ήταν ότι εγώ δεν είμαι ικανή να κάνω τίποτα στη ζωή μου. Τίποτα δεν θα μπορέσω ποτέ να δουλέψω όπως δουλεύει όλος ο κόσμος, γιατί μου λέγανε εσύ πρέπει να κάνεις μια πάρα πολύ ήρεμη δουλειά. Οι γονεί μου... Όταν γύρισα και του είπα κάποια στιγμή στα 12 μου ότι θέλω να γίνω εγκληματολόγο, μου λέει η μάνα μου: Ούτε καν. Μου λέει εγκληματολόγο. Ούτε καν. Όχι, θα ανοίξουμε κάτι για σένα. Να δουλέψει ήρεμα και ωραία. Και ξαφνικά βλέπει όλα τα όνειρά σου να γκρεμίζονται. Ακόμη και που σου είπαν οι γονεί ότι έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε μια δουλειά για σένα. Δεν υπάρχει αυτό. Το εννοώ ρε παιδί μου ότι. Γιατί όλοι λέμε, ξέρω εγώ, πω, πω καλά τώρα να είχα κι εγώ ένα πατέρα να μου έδινε το μαγαζί, θα ήμουν ατέλεια, α πούμε. Ενώ σου. Ένα άνθρωπο που είχε αυτή τη δυνατότητα σου λέει: Εγώ ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Εγώ ήθελα το όνειρο. Πάντα ήθελα το όνειρο στη ζωή μου. Ήθελα πολλά πράγματα. Είμαι πάρα πολύ φιλόδοξη, γιατί είναι η εικόνα που έχω πάρει από το σπίτι μου. Είναι, είναι, η εικόνα του μπαμπά μου. Ο μπαμπάς μου ποτέ δεν έμενε στο λίγο. Ήθελε πάντα περισσότερα. Εγώ λοιπόν δεν θα μπορούσα να κάτσω και να πω «Α, τέλεια, τι ωραία, θα βολευτώ κάπου». Αλλά σε αυτή την ηλικία, στην εφηβεία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σου λένε ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μόνο αναπνέεις, υπάρχεις και είσαι καλά. Και οι άλλοι φροντίζουν για σένα. Είναι πολύ σκληρό. Εγώ το έζησα όλο αυτό πολύ μόνη μου, μέσα μου. Και α πήγαινε σε ψυχολόγου. Τα πάντα είχα. Γιατρού, ψυχολόγου, τα πάντα. Μέχρι που στην τελευταία μου νοσηλεία, κάπου στα 19 μου, γιατί εγώ πιστεύω και πάρα πολύ στον Θεό, μέχρι τα 19 μου, ίσω δεν ήξερα τον τρόπο πώ προσευχόμουν, αλλά ξέρεις, δεν ήξερα. Δεν ήμουν πολύ συντοποιημένη. Μέχρι που στα 19 μου, στη τελευταία μου νοσηλεία, στου ε, μεγάλου πόνου, ε, στου ορού πάνω από το κεφάλι μου, στι μορφίνε που μου βάζανε, γιατί μου έχουν βάλει φάρμακα πολλά βαριά όλη μου τη ζωή. Δεν έχει καμία αίσθηση τη πραγματικότητα φυσικά γύρω σου. τι συμβαίνει μέσα μου, είπα Θεέ μου, σου αφήνω την υγεία μου στα χέρια σου και εσύ θα αποφασίσει τι θα κάνεις. Εσύ θα αποφασίσει για την πορεία τη υγεία μου ήταν ακριβώς αυτά τα λόγια μου. Από την τελευταία νοσηλεία μου μέχρι σήμερα δεν έχω νοσηλευτεί ξανά. Παίρνει όμω τι αγωγέ σου, παίρνει αυτά που χρειάζεται, τα κάνει. Ενώ δεν ε, ότι απλά στα 19 σταμάτησε το πρόβλημα. Όχι. Και... Το πρόβλημα υπάρχει και θα υπάρχει πάντα. Ε, Εννοείται, παίρνω κανονικά τι αγωγέ μου. Ε, μετά από εκεί βρήκαμε πολύ καλούς γιατρούς, εξαιρετικούς γιατρούς, την πιο κατάλληλη αγωγή για μένα, ζω με αυτό, πηγαίνω μία φορά το μήνα πλέον στο νοσοκομείο να, για να τσεκάπιο όλα ναι. αυτά, αλλά ναι. Πάντως, εγώ το θεωρώ πολύ <laughs> bold όλο αυτό που <laughs> έχεις κάνει. Δεν άφησε την κατάθλιψη και τη, την υγεία σου, ας πούμε, να σε κρατήσει μέσα στο σπίτι για πάντα και απλά να ζει με τη δικαιολογία, γιατί είχε κάθε δικαιολογία. Να είσαι στο σπίτι σου και να απολαμβάνεις τα χρήματα της οικογένειάς σου. Εσύ όχι μόνο το ανέτρεψες. Έχεις βγει έξω και θερίζεις αυτή τη στιγμή. Αυτό και το coaching και όλα αυτά πώς έχουν προκύψει. Βασικά για το coaching θέλω να μου πει. Εγώ όταν μπήκα στην εταιρεία που είμαι ακόμα και σήμερα, ε, εμείς έχουμε πάρα πολύ μεγάλους speaker στην εταιρεία. Οι οποίοι μα ε, μας κάνουν δύο φορές την εβδομάδα coaching. Okay. Ε, όταν λοιπόν συντοπίσα τι θέλω πραγματικά να γίνω στη ζωή μου, είπα ότι... Εγώ θέλω να μιλάω σε μεγάλες σκηνέ, όπως είναι ας πούμε στο Las Vegas με τον Eric Worre. Αυτό ήταν το νηρό μου, εμένα πάντα. Εγώ... Αυτός είναι coach. Αυτός είναι μ, mindset speaker. Οκ. Okay. Ναι. Κατα, κάνει τύπου... Ναι. Σαν το TEDx, motivational... Ναι. Τέλος ας βάση. πούμε. Προσπαθώ να το δώσω για έναν άνθρωπο που <laughs> το ξέρει, όπως εγώ ας πούμε. <laughs> εγώ αυτό ήθελα να γίνω όλη μου τη ζωή. Εγώ έχω τέτοιες εικόνες. Ε, κάπου στα 21 έφυγα στην Αμερική τότε... Ε, με το πρώτο μου αγόρι. Το πρώτο μου αγόρι ε, Ασχολείται με αυτά τα πράγματα και με έβαλε και εμένα. Είχα τελειώσει τη σχολή μου. Ε, ήμουν πάρα πολύ καλά. Ε, είχα πάρει τα πάνω μου, ήθελα να δουλέψω παρόλο που δεν μ' άφηναν. Εγώ δούλευα όμως κρυφά και μάζευα λεφτά και όλα αυτά που οι γονεί μου δεν ήθελα να κάνω τα έκανα όλα. Τέλειο. Ναι. Συνήθω έτσι γίνεται, βέβαια. Όλα. Και έκανα την επανάστασή μου. Έκανα τα χειρότερα. Έβγαινα έξω, πάρθαρα, έπεινα, ντυνόμουν όπω οι γονεί μου δεν ήθελαν να ντυθώ. Και δεν με ένοιαζε. Λέω τώρα θα τα κάνω. Ναι, έχω κάνει τους χειρότερους τους εφιάλτες πραγματικότητα. <laughs> <laughs> Κάθε γονέας αυτό θέλει <laughs> να συμβεί. Πουλούσα πάρα πολλά μεγάλα πακέτα κρύπτο, ε, που αρχίζουν από 1.200 μέχρι 10.000-15.000. Ε, είναι κάτι που αγαπάω πάρα πολύ να κάνω. Ε, και μετά υπάρχει και το mindset κομμάτι, που πλέον το κάνω και εγώ στους ανθρώπους που έχω από κάτω, γιατί έχω μια ομάδα πλέον με 300 άτομα που την έχω χτίσει με την κολλητή μου και Καλή Καλή άτομο. Άτομο. πολλά άτομα. Πολλά άτομα. Γενικά όμω είσαι ένα άνθρωπο που λάμπει πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Είχε από μικρή, εκτό από το κομμάτι του mindset speaking, είχε ε, την ανάγκη να σε δει ο κόσμο, να βγει σε σκηνέ, όπω έκανε το My Style Rocks και σάρωσε. Ποτέ, 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 ποτέ. Κάποιε φορέ κάποιο μου είπε, όταν ήμουν στο My Style Rocks, κάποιο του χώρου, δεν θα πω ποιο, μου λέει, Εμιλία έχει ένα άστρο, μου λέει, που φωτίζει μόνο του. Είτε το ανακάλυπτες τώρα, είτε το ανακάλυπτες σε, σε οποιαδήποτε ηλικία, αυτό θα κάνει μόνο του τη δουλειά. Και εδώ μου λέει, Ναι, πιστεύω ότι έχει έρθει με κάποιο σχέδιο. Αλλά είναι, μου λέει, και όλη αυτή η ενέργεια που θα σε οδηγεί πάντα. και το πιστεύω αυτό. Και καταρχά, είχε το mindset ότι είσαι η Βασίλισσα του Σύμπαντο. Ναι, δεν μπορεί να μπει διαφορετικά εκεί. Θα σε φάνε λάθανο. Θε να μου μιλήσει λίγο για όλη αυτή την περίοδο του My Style Rocks. Εμένα μου λέγανε My Style Rocks και έλεγα Όχι. Εγώ πάντα ντυνόμουν, μ' άρεσε να περιποιούμε, γιατί μ' αρέσει να ζω ότι κάθε στιγμή. Έχω φτάσει τόσο πολύ κοντά στο θάνατο που λέω Όχι. Εγώ είμαι, τώρα το ζω και τέλο. Το είχα πάντα λοιπόν αυτό. Και κάποια στιγμή ήταν Νοέμβρη και μου λέει, μία από τι κολλητέ μου λέει να σου πω, μου λέει σου έκανα μία αίτηση Τέλειο. στο Μέσταλ Ροξ. Yeah. <laughs> και σου λέω, όχι. <laughs> Εν τω μεταξύ, εγώ κάνω πάρα πολύ manifesting στη ζωή μου. Πάρα πολύ. Οτιδήποτε έχω κάνει, έχω καταφέρει, το έχω πρώτα φανταστεί. Εκείνη την περίοδο έλεγα. Κάνα πεντάμινο πιο πριν, ξέρω εγώ. Συνέχεια όμω. Λέω, θέλω κάτι τόσο μεγάλο που να αλλάξει όλα τα δεδομένα τη ζωή μου. Πολύ μεγάλο, πολύ δυνατό. Δεν θέλω, ήμουν σε μια σχέση, οκ, okay. όλα ήρεμα στη ζωή μου. Θέλω κάτι να ταράξει, να ταράξει τα νερά. Και έρχεται αυτό. Μέχρι που ήρθε αυτό, εγώ δεν το πίστευα. Πήγα στην πρώτη οντισιόν, με κοιτούσα με μισό μάτι, γιατί είχα πάει πολύ. Ναι, μπίτσο. <laughs> <laughs> και μου λένε, Εμιλία, γιατί ήρθε σήμερα εδώ. Και λέω γιατί δεν είχα τίποτα άλλο να κάνω. Τσαγαπόρευα. <laughs> <laughs> και... <laughs> και εκεί άρχισε ο ρόλο τη Βόντο. <laughs> Αυτό <laughs> ήταν. Εγώ πλακώθηκα πρώτα απ' όλα με άτομο τη παραγωγή εκείνη τη στιγμή. Μου λέει: Ωραία, και τι φορά, <laughs> λέω: Δεν βλέπετε. <laughs> λέω: Τι φορά πρέπει να τα εξηγήσω κιόλα. <laughs> και μου λέει: Και δεν θεωρεί ότι είναι πολλέ γυναίκε κα... καλοδημένε, κακοντιμένε. <laughs> Κάτι μου είπε. λέω, Όχι, Τσιλό, θεωρώ ότι πάρα πολλέ γυναίκε είναι <laughs> και έφυγα, και έφυγα. Και μου λένε, πού θα πας, θα πας, θα πας κάπου τώρα, γιατί ήταν γιορτές, ήταν πρωτοχρονιά. Λέω, ναι, θα πας στο Κουρσεβέλ. <laughs> <laughs> Οπότε, εκεί το κάνεις και λίγο επίτηδες, εσύ σου βγήκε τύπου από θυμό. Σε που ήρθα εδώ πέρα και μου χαλάτε και το χρόνο. Ναι, το έκανα, λέω, δεν φτάνει που ήρθα. Mm -hmm. Δεν φτάνει που ήρθα. Λοιπόν, και εκεί άρχισε όλο το σχέδιο για την, για το για το όλο Για την Εμιλία Βόντος. Ήρθε πίσω μια συγκεκριμένη, τέλο πάντων, γυναίκα <laughs> και μου λέει, μη φύγει, μου λέει. Μη φύγει το κουσεβέλ μου λέει, γιατί θα σε χρειαστούμε. <laughs> λέω, εντάξει, <λέω>, Να περιμένετε <laughs> μετά το κουρσεβέλ. <laughs> και τελικά έφυγε. Εννοείται πω έφυγα και. <laughs> <ΣΣ> Φυγά και ήρθα 3 Γενάρη. Και 6 Γενάρη είχαμε το πρώτο γύρισμα. Οκ, okay, άρα εσύ ρε παιδί μου πήγε, κατάλαβε ότι κάπω πρέπει να ακολουθήσει μία περσόνα. Έκανε κατευθείαν εντύπωση, που είναι λίγο σπάνιο, γιατί όλοι προσπαθούν να κάνουν εντύπωση. Εγώ είχα στο μυαλό μου ότι δεν θέλω να αρέσω. Δεν έχω ανάγκη να γίνω αρεστή. Οπότε δεν με νοιάζει θα είμαι έτσι όπως θεωρώ εγώ ότι πρέπει να είναι η περσόνα μου. Θα είμαι και λίγο πιο μπι, θα είμαι και λίγο πιο ντίβα, θα είμαι και λίγο πιο υπεροπτική, θα έχω όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που δεν πρέπει να έχω, που δεν έχω σαν άνθρωπος. <laughs> τα έχω σε λίγο. <laughs> Ισχύει, γιατί η αλήθεια είναι ότι είσαι πάρα πολύ γλυκιά και πάρα πολύ... Δεν ξέρω, μου βγάζει ρε παιδί μου έναν άνθρωπο πολύ χαρούμενο. Ενώ στο Μαϊστάλι ήσουν. Εντάξει, πέρασε και εσύ τη φάση σου και φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο να είσαι σε ένα τέτοιο παιχνίδι που συνέχεια πρέπει να βρίσκει outfit, concept, να πηγαίνει να ψωνίζει. Ακούγεται εύκολο, αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να σα είχε και τα γυρίσματα από τα άπειρε ώρε. <laughs> γιατί έχουμε έρθει εμεί σε γύρισμα με τον Δημήτρη από εδώ πέρα και είχαμε μείνει πέντε ώρε για μισό επεισόδιο. Είχατε έρθει στο πιο δύσκολο επεισόδιο εκείνη τη χρονιά. Όχι, παιδιά, μπορώ να το πω αυτό. Με, ναι, ναι, Με να ναι παρακαλώ. Ναι, Σε ναι, κάποια ναι. φάση εκεί είχαμε πάει να δούμε, γιατί εμεί πραγματικά είναι η μόνη σεζόν που έπαθα τέτοια αγάπη και τότε είχα φέρει και τον κουδουνάρι. Εκείνη τη χρονιά πρέπει να τον είχα φέρει. Ναι. Λίγο αφού τελείωσε τέλο πάντων. Ναι. Και πήγαμε τέλο πάντων να παρακολουθήσουμε ένα επεισόδιο από κοντά και έτυχε εκείνη τη μέρα, παιδιά, γίνεται ένα τριμπούρδελο, θα το πω. <laughs> η Εμιλία παθαίνει mental, σηκώνεται και φεύγει από το πλατό. Πηγαίνει στο καμαρίνι, την κυνηγάει όλη η παραγωγή από πίσω. Δεν, δεν θα πούμε τι έγινε τότε. Όχι, ναι. Και Η αλήθεια είναι ότι ούτε εμεί είχαμε καταλάβει τι έγινε, γιατί δεν το... κάτι ήταν από πριν, ρε παιδί μου, που εμεί δεν, είχαμε... δεν το είχαμε. ή από προηγούμενο επεισόδιο, από προηγούμενο γύρισμα, δεν ξέρω. Και σταμάτησε το γύρισμα για πάνω από μία ώρα, mm -hmm. με όλο το... όλη την παραγωγή να είναι μέσα στο καμαρίνι μόνη τη με τη βόντο. Και σε κάποια φάση βγήκε και είναι τότε που σε τύπου και είσαι σε φάση. Ναι, φοράγε αυτό το τέλειο μαλάκα το, το στραφταλιζέ, το μακρύ Το, χρυσό το ήταν πραγματικά ακόμη το θυμάμαι Ναι, ήταν δύσκολο επεισόδιο Πολύ ωραίο επεισόδιο Και μόλις κατέβηκα από το stage Πήρα απλά τον πατέρα μου τηλέφωνο και, το, έναν δικηγόρο Τέλειο Και λέω σε όλους, λέω μη με ακουμπάτε Λέω τώρα και μου μιλάτε Και όλοι ήταν γύρω μου και απλά κοιτούσαν Τι θα κάνω Και έξω ήταν το ταξί μου και εγώ απλά έβγαλα τα ρούχα και ήμουν έτοιμη να φύγω. Δεν θα πω τη συνέχεια μετά. Αυτά. Τι <laughs> λοιπόν, <laughs> <laughs> αυτό που έχω να πω είναι ότι μετά εγώ το είδα στην τηλεόραση το επεισόδιο και είναι εκεί που, δεν θυμάμαι, έδειξε που έφυγε. έδειξε που έφυγε, και μετά έρχεσαι και ίσω σε φάση ήταν τα απότομα cuts που γίνονται στα επεισόδια που από τη μία είσαι αυτό φεύγω δεν το ξέρω και μετά είσαι, συγγνώμη ε, ναι, <laughs> τη <Τι> δέχομαι. μου <laughs> <λάθος. της. laughs> <laughs> <laughs> και εκεί ναι. μετά κατάλαβα γιατί έβλεπα και τα κορίτσια πίσω στις καρέκλες να είναι έτσι από τις ώρες γυρισμάτων και έλεγα μαλάκα πρέπει να περνάνε πολύ δύσκολα τα κορίτσια. Φρίκι. Εμείς κοιμόμασταν στο σκαμπό. Μα που το είδα από κοντά γιατί στα πλάνα. Εντάξει έχω πιάσει τη Χριστιανά μερικές φορές να είναι <laughs> <laughs> από πίσω. Αλλά mm. αυτό το καταλαβαίνει μόνο άμα το βιώσει από κοντά. Εννοείται. Μα έπιανε ο ύπνο κανονικά και μετά σου φώναζε η την. Εμιλία, για πε μα για το look. Ναι, να πω για το look. <laughs> <laughs> και να ξυπνήσω λίγο. Όχι, ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν η περίοδο που κάναμε τρία γυρίσματα την μέρα. Και κρύο και κατάθλιψη και δώδεκα γυναίκε με περίοδο. Άστα. <laughs> <laughs> <Πότε>. <laughs> Χαμός. Το πιο δύσκολο <laughs> για σένα στο κομμάτι του Rocks ποιο ήταν, τα outfit. Το να πηγαίνει σε όλα αυτά τα μαγαζιά. Το κομμάτι τη έκθεση, επηρέασε καθόλου αρνητικά η έκθεση, σου κάνω όλε τι ερωτήσει μαζί. Σχετικά με την έκθεση, δεν πήρα χαμπάρι. Την αγάπη του κόσμου. Την αντιλήφθηκα όταν τελείωσε όλο αυτό, okay. πολύ αργότερα. Εγώ εξύπν... κοιμήθηκα άγνωστη και ξύπνησα την επόμενη μέρα και παντού γράφαν το όνομά μου. Και λέω εντάξει, έτσι έπρεπε να γίνει δεν κατάλαβα τίποτα. Το, ούτε το hate. Δηλαδή, έβλεπα hate comments και γελούσα. Λέω, εντάξει, όλα καλά. Δεν σε επηρεάσανε. Ούτε λίγο. εκεί που δεν μου άρεσε καθόλου ήταν μία συγκεκριμένη, δύο συγκεκριμένε σελίδε που ουσιαστικά κάνουν χιούμορ και τα λοιπά, αλλά καθόλου χιούμορ δεν κάνουν. Κάνουν απλά ένα στεγνό μπουλ. Κακοποιητικέ σελίδε, λέει. Κακοποιητικέ σελίδε που βγάζαν πράγματα και ιστορίε για αγρίου και ήταν τόσο obsessed μαζί μου. Και όσο αυτέ ήταν obsessed, εγώ ήμουν ακόμα πιο obsessed με αυτό που έκανα εκεί μέσα. Και γελούσα ακόμα και στο τελευταίο επεισόδιο, τον τελικό. Οι συγκεκριμένε σελίδε είναι μία και άλλη μία που αντιγράφει αυτή τη μεγάλη, α πούμε. Είχαν βγάλει ότι βόντο κερδίζει το Master Rocks και ο τίτλο είναι αγορασμένο από έναν μεγάλο χορηγό. Και αυτό το έχω ακόμα σε screenshot. Και τα βλέπω και γελάω. Και λέω, Καταλαβαίνει ότι εκεί μετά ξεπερνάει το χέρι, ότι απλά δεν τη γουστάρω ότι τύπησα γιατί είναι ψωνάρα, γιατί κάνει φλέξ, γιατί οτιδήποτε. Εκεί πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Θα μπορούσα να το κινήσω όλο αυτό νομικά και να το πάω εκεί που θέλω εγώ. Δεν ήθελα να του δώσω αυτό το cloud που ήθελαν. Καταλαβαίνει τι σου λέω. Δεν ήθελα να του δώσω αυτή τη νίκη που εκείνοι περίμεναν από μένα, να του ανεβάσω ή εγώ να κατεβάσω τον εαυτό μου ή την περσόνα μου για αυτού σε καμία περίπτωση. Αυτή η τραμπουκισμοί πίσω από το πληκτρολόγιο δεν είναι για μένα και δεν περνάνε εδώ εγώ έχω περάσει πάρα πολλά αγάπη μου στη ζωή μου για να, για να με επηρεάσει κάτι τέτοιο, αυτό είναι πάρα πολύ λίγο στα μάτια μου εμένα με επηρέαζε ας πούμε ο κύριος Κουδουνάρης που μου λέγε για τον χαρακτήρα μου το ψυχολάξι <laughs> μου δεν αντέχω <laughs> ναι οι μόνοι σχολιασμοί που με επηρέαζαν και έλεγα πρέπει να γίνω καλύτερη είναι οι σχολιασμοί του Στέλιου Κουδουνάρη γιατί τον εκτιμώ τόσο πολύ, τον αγαπάω τόσο πολύ σαν άνθρωπο που ήθελα στα μάτια του να είμαι και καλή και καλοντισμένη. Αλλά είχα και την περσόνα μου που δεν μπορούσα να τη βγάλω από πάνω. Ισχύει, ναι, εντάξει, έπρεπε ναι. να είσαι και εγώ, δεν έπρεπε να ναι. τη σπάσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και ο Κουδουνάρη ενώ στην τηλεόραση φαίνεται πολύ ρε παιδί μου απρόσιτο και πολύ ξινό. Στην πραγματικότητα είναι μία γλύκα. Είναι άλλο άνθρωπο. Ναι. Είναι, είναι ψυχούλα. Φροντίζει και ξέρει πάρα πολύ, πολύ καλά το ρόλο του. Πάρα πολύ. Πανέξυπνο άνθρωπο, ε, πολύ δυνατό σε θέματα χαρακτήρα. Μαθαίνει δίπλα του. Μαθαίνει από αυτά που λέει. Εγώ κάθε φορά που διαβάζω κάποια συνέντευξή του, λέω: Θα πάρω και αυτό για μένα, θα πάρω και το άλλο. Πετυχημένο, δίκαιο κοφτός στον λόγο του δεν σου αφήνει περιθώρια για πολλά και με αυτό μ' αρέσει Μια που μιλήσαμε λίγο θα... για, το, για τη φάση με το τελικό του My Style Rocks θα ήθελα να μου πει τίποτα γι' αυτό γιατί νομίζω όχι μόνο εσύ γενικά έπαθε η κοινωνία ένα σοκ ρε παιδί μου όταν... <laughs> <laughs> κοινωνικό σοκ <laughs> έγινε, ένα, έγινε ένας χαμός στο τελικό δεν μπορώ να σου πω τι συνέβη γιατί δεν γνωρίζω ε, μπορώ να σου πω όμω εκατό ότι εμένα ο κόσμο με έβγαλε νικήτρια και αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει κανένα θεό, καμία παραγωγή, κανένα κανάλι, κανένα χορηγό, τίποτα. Αυτό έχω να πω μόνο. Και αυτό το φίλο φυσικά στου ανθρώπου που με ανέδειξαν. Είναι ο κόσμο. Σε ανεβάζει και ο κόσμο σε κατεβάζει. Βλέπει εσύ καθόλου τώρα με Style Rocks μετά το δικό σου, οι ιδέε. Επίση πήγε και σαν κριτή. Πήγα σαν κριτή, πολύ ωραία εμπειρία, ήταν τιμή μου που βρέθηκα εκεί ξανά. Σου πήγαινε τόσο πολύ ακόμη και όταν το έκανες στο, στη δική σα σεζόν που πήγαινε στη θέση του σκουλού. Ναι. Ναι, σου πήγαινε ναι. πάρα πολύ. <laughs> Προετοιμάζω. Έκανε το manifesting, σου εσύ. Ναι, ακριβώ. Ακριβώς. <laughs> Πρώτα τα φανταζόμαστε, μετά γίνονται πραγματικότητα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό ο ρόλο. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο είμαι έτοιμη, αλλά σίγουρα αν ποτέ κάτι τέτοιο θα γινόταν, θα είχα προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά πριν. Είσαι άνθρωπο που δουλεύει πολύ πριν πα να κάνει κάτι. Είμαι άνθρωπο που ε, αν πιάσω κάτι στα χέρια μου, πρέπει να γίνουμε επιτυχία. Πρέπει. Δεν υπάρχει plan B, υπάρχει μόνο plan A θα γίνει τέλο. Και γίνεται. Για σένα, η μόδα είναι πολύ σημαντική. Ναι. Σωστά, είναι κομμάτι τη ζωή σου. Γιατί τουλάχιστον στο παιχνίδι το έκανε να φαίνεται ότι πραγματικά you know your shit. Ότι ξέρει. Είναι μεγάλο κομμάτι τη ζωή μου η μόδα. Ό,τι και να κάνω στη ζωή μου, ε, ακόμα και στο γραφείο όταν πήγαινα κάποτε ε, εντυνόμουν έτσι όπως έπρεπε να ντυθώ θα είμαι πάντα στάιλις από το πρωί μέχρι το επόμενο πρωί ε, θα κοιμηθώ stylish, Ε, προσέχω πάρα πολύ τον εαυτό μου Άμα, πω, δηλαδή συγγνώμη έχεις φαντάζομαι outfits ε, για το κρεβάτι εννοείται κοιμάμαι. εννοείται Έχω πιτζαμούλε σατέν. Να πω κάτι. <laughs> Καταρχά, εγώ τρελαίνομαι γι' αυτό. Γιατί εγώ πετάω κάτι πάνω μου και απλά κοιμάμαι. <laughs> και Ωραίο αυτό. Θα ήθελα μία θα ήθελα μέρα να ζήσω τη ζωή σου. Να δω πώ είναι, ρε παιδί μου, να είσαι. Τόσο προσεγμένη στα πάντα. Έχω τι αμμολίε μου τη Σατέν που πρέπει να είναι πάντα σιδερωμένες με που... μοσχομίριστέ, τα συντόνια μου τα λευκά πάντα. Είμαι, είμαι τελειωμανή πάρα πολύ. Δεν το θέλω αυτό, αλλά δεν μπορώ να το θυμίσω. Μάλλον τι ζωδίσε. Ζυγό με τάβρο. Φαίνεται το ζυγό, η αλήθεια είναι πάρα πολύ. Φαίνεται. Από το good taste. <laughs> Ναι, να το έλεγα και αυτό για του άντρε. Δεν μπορώ να το πω φυσικά. Δεν έχω καθόλου καλό. Τέσσερι εκεί. Εντάξει, μια χαρά ήταν αυτό που βλέπαμε κάποτε. λέω Και ποιο είναι μια χαρά. Γιατί τελικά στη ζωή μου Όλοι κάνουμε λάθη, Έμιλια από Να σου πω κάτι. Μπορεί κάποια στιγμή να. και με γυναίκα να είμαι. Νομίζω ότι θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένη. Μπορώ να πω με ποια θα μπορούσα να ήμουν. Εννοείται, θέλω πάρα πολύ να μάθω. Με την Σοφιάννα. Okay. Οκ. Είχες... Θυμάμαι που είχε πει σε ένα επεισόδιο για την, για την, Όλγα. Για την Όλγα και το είχαν κάνει TikTok μετά. Mm. Έχει δοκιμάσει κάτι ποτέ με κοπέλα. Όχι, μέχρι τώρα. You never know. Εντάξει. Μπορεί να, να ολοκληρωθώ, α πούμε, σαν γυναίκα, γιατί εγώ θέλω πάρα πολύ να κάνω παιδιά. Ε, Καλά, ε, δεν το σημαίνει πέδι. ότι θα κάνει κάτι με κοπέλα. Δεν μπορείς. Και δεν θα μπορώ να κάνω παιδιά. Σωστό και αυτό. Το έχω σκεφτεί yeah. και σαν ενδεχόμενο. Αλλά ίσω θέλω να το κάνω λίγο πιο παραδοσιακά και ίσω μετά να αλλάξω. Έχω τέτοιε εικόνε. Γι' αυτό ναι. σου λέω ότι μπορεί να γίνει και αυτό. Είμαι πάρα πολύ ανοιχτή εγώ σαν άνθρωπο. Ενώ είσαι πολύ. Ρε, παιδί μου, βγάζει ένα ότι είσαι πολύ αυστηρή με έναν τρόπο. Είσαι πολύ. Έχει τα κουτάκια σου. Δηλαδή, δεν νιώθω ότι είσαι ένα πολύ, ρε, παιδί μου, random άνθρωπο που θα κάνει άκυρα πράγματα. Ναι. Τα έχ... Είναι σαν να τα έχει προγραμματίσει όλα, να τα έχει τα κουτάκια του, να θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Είμαι αυστηρή με τα προγράμματά μου, είμαι αυστηρή με τι δουλειέ μου, είμαι αυστηρή με το τι θα βγάλω προ τα έξω. Έχει πάρα πολύ δίκιο σε αυτό. Αυτό βγάζει. Είμαι, αλλά Οπότε αυτό πάντα... μου κάνει εντύπωση. Βέβαια και αυτό το έχει προγραμματίσει ακόμη, ότι θα κάνω πρώτα την οικογένειά μου και μετά από μία-δύο σχέσει που θα κάνω θα τα φτιάξω και με μία κοπέλα για δύο μήνε. Στα κουτάκια μου αφήνω πάντα περιθώριο ε, για να μπει και να βγει ό,τι θέλει στη ζωή μου. Από όλε τι απόψει. Είμαι πάρα πολύ ανοιχτή στο να μάθω καινούργια πράγματα, να μπουν καινούργιοι άνθρωποι στη ζωή μου, να. οτιδήποτε. Είμαι πολύ ανοιχτή. Πιστεύεις ότι η μόδα είναι ε. ένα είδος πολυτέλειας τύπου ότι ένας άνθρωπος που δεν έχει χρήματα μπορεί να είναι stylish. Ερεσί, 1000%. Η μόδα δεν έχει περιθώριο. Η μόδα είναι τέχνη. Η τέχνη δεν έχει όρια. Τέχνη μπορεί να κάνεις με ρούχα από την λαϊκή mm. άμα έχεις ταλέντο και μπορείς. Και ε, έχω δει τέτοιες περιπτώσεις που έχω και ειδικά τώρα στο TikTok που βλέπουμε πάρα πολλά. Ε, έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό μπορείς να κάνεις με second hand, με thrifted, με ό,τι θέλεις μπορείς να κάνεις μόδα. Αρκεί να το έχεις, να το αγαπάς και να το εξελίξεις. Η εξέλιξη για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική σε κάθε τομέα της ζωής μας. Δεν μπορώ το να είσαι σταθερό και να πει τώρα: Οκ, OK, βολεύτηκα, όλα καλά. Όχι, εξέλιξη παντού. Οπότε <Κι> η μόδα, ναι, δεν έχει περιθώριο να πει ότι χρειάζεσαι πάρα πολλά λεφτά για να κάνει μόδα. Θα περιμέναμε να δούμε τίποτα από σένα, από κανένα ρουχαλάκι. Θα έφτιαχνε σειρά ρούχων. Ποτέ. Δεν θέλω να το κουμπίσω το ρούχο στη ζωή μου. Μπορεί να κάνω κάποιο κολλάμπ με κάποια εταιρεία, ναι, που έχω συζητήσει κάτι, αλλά πρέπει να είναι τόσο τέλεια. Τόσο αυτό να, να βαριέμαι okay, δεν μπορώ. Εντάξει, σαν τον κουδουνάρι και εσύ που είναι τελειωμανή. <laughs> θέλω απλά να το κάνει κάποιο άλλο, να το φορέσω και να δείχνει τέλειο ε, πάνω μου. Κάτι άλλο όμω που θα κάνω είναι skincare. Αυτό ναι, ναι. Α, είσαι γι' αυτό είσαι. Γιατί καταρχά έχει και αυτό το δέρμα που δεν γίνεται να μην κάνει κάτι. Είμαι obsessed. Είμαι obsessed με αυτό το κομμάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ και επειδή όλη μου τη ζωή ήμουν επιχειρηματίε και γενικά κινούμαι σε αυτά τα νερά, σίγουρα θα κάνω κάτι δικό μου και αυτό το δικό μου θα είναι κάτι σε skincare. Αυτό θα Με δείτε να κάνω. Έχει από τα πολλά άλλα φυσικά που κάνω στην καθημερινή μου ζωή και είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όπω το κρυπτο τέτοιο. Το κρυπτο τέτοιο τη ομιλία. Όποιο θέλει, παιδιά, έρχεται έτσι. Τότε είχαν βγάλει και σκαμ και αυτά. Τα κρυπτο για κάποιου είναι σκαμ, για κάποιου άλλου είναι σκαμ. Οκ. So what. Η Αμερική έχει πλουτίσει από τα κρυπτο. Γίνεσαι πλούσιο overnight, α πούμε. Άμα το κάνει και σωστά. Ναι. Άμα έχει και την οτροπία. Εμεί εδώ δεν έχουμε την οτροπία για τα βασικά. Θα έχουμε για τα κρύπτο. Όχι, βέβαια. Α γυρίσουμε λίγο πίσω στο κομμάτι τη καταγωγή. Εσένα, φαντάζομαι, σε ενόχλησε κάπως αυτό που είπες και εσύ, ότι σε ενόχλησε λίγο τρόπο που έγινε όλο αυτό το επιτούτο από που είσαι και τα λοιπά. Εκτό τηλεόραση. Γιατί φαντάζομαι ότι στην τηλεόραση πλέον δεν γίνεται να σε αντιμετωπίσει κάποιο ρατσιστικά. Φοβούνται, αγάπη μου, όχι δεν γίνεται. Γίνεται, το κάνουν αλλά το κάνουν με, με, τρόπο. Είναι μια πάρα πολύ λεπτή γραμμή που αν την ξεπεράσει, θα ξεφτυλιχθεί όλο το Πανελλήνιο. Επιλέγει λοιπόν πώ θα το κάνει. Όχι ότι δεν το κάνουν. Εγώ βλέπω συνεντεύξει, όχι μόνο για από που είσαι και τι, όλα αυτά. Εγώ βλέπω και συνεντεύξει που δίνουν άνθρωποι που λένε ότι είμαστε εναντίον τη ομοφιλοφιλία. Ή είναι αμαρτία. Αυτά τα βλέπω και γελάω αυτό ο άνθρωπο είναι ο ίδιο που θα πει το κολαλβανό ή κολαλβανίδα, που το βλέπω αυτό στο TikTok, στα comments. Δεν καταλαβαίνει. Είναι ο ίδιο ακριβώ που θα πει ο πουσταράς, ο ανώμαλο, ο άρρωστο. Ο... Είναι ο ίδιο. Είναι η ίδια νοοτροπία. Η νοοτροπία αυτή δεν αλλάζει. Είμαστε πάρα πολύ πίσω σαν χώρα, γιατί εγώ την Ελλάδα την νιώθω χώρα μου. Για να λέμε την αλλάξει. Συγγνώμη κιόλα. Μπορεί κάποιο να του ενοχλεί, δεν με αφορά και καθόλου. Δεν θα αλλάξει αυτό. Αυτό υπάρχει στην κοινωνία μα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν πάει να βγάλει ο, ο, ο Μητσοτάκη όσου νόμου θέλει για ισότητα. Δεν θα υπάρξει ισότητα. Όλα από κάπου αρχίζουν. Το καζάνι αυτό βράζει. Κάποιε φορέ πιο πολύ, κάποιε φορέ πιο λίγο. Το θέμα είναι ότι δεν σβήνει, δεν το σβήνει κανένα, δεν μπορεί να το σβήσει κανένα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το να η κοινωνία να σε αποδεχτεί για αυτό που είσαι. Να μην φοβάσαι. Εγώ δεν θέλω να αύρι... μεθαύριο το παιδί μου να φοβάται να πει ότι είμαι γκέι ρε μου. Τι! Για μένα οι γκέι είναι οι εξυπνότεροι άνθρωποι. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι αυτοί που πρέπει να αποδεικνύουν συνέχεια ότι μπορούν. Έχω φίλους γκέι που κάνουν καριέρα και λες τώρα «Oh my God». Είναι αυτοί που δουλεύουν περισσότερο, που θέλουν πιο πολύ, που αγαπάνε πιο πολύ, γιατί όλη τη ζωή του πρέπει να αποδεικνύουν. Και να πολεμάνε το μίσο που μπορεί είναι να, δύσκολο να τρώνε ο το... αγώνας. αγώνα. Πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι ακόμα πιο δύσκολο ο αγώνα τη αποδοχή. Είτε είσαι από άλλη χώρα, είτε έχει άλλα θέλω, είτε οτιδήποτε. Μα ξέρει ποιο είναι το θέμα, θυμάμαι, γιατί εμένα η γενιά μου ήταν τα περισσότερα παιδιά που είχαν έρθει από Αλβανία. Δηλαδή, είχα πολλού συμμαθητέ ή μαθήτριε που κάναμε παρέα και μεγαλώνοντα. Και όλοι φοβόντουσαν να το πούνε. Γιατί υπήρχε τρομερό ρατσισμό με αυτό το πράγμα. Ενώ εμεί δεν το βλέπαμε έτσι. Γιατί εμεί ήμασταν παιδιά, αλλά από του γονεί, ρε παιδί μου. Α, δεν θα κάνει παρέα με αυτόν, είναι Αλβανό. Ναι. Δεν μου είχε τύχει εμένα. Πάλι ναι. καλά, αλλά το θυμάμαι από τα άλλα παιδιά, ρε παιδί μου. Εμένα δεν την έννοιαζε μόνο μου πιο κανοπαρέα. <laughs> Το θυμάμαι όμω να υπάρχει πολύ. Και να λέω. Μα γιατί. Είναι τρομερό. Και ντρεπόντουσαν και τα ίδια τα παιδιά να πούν ότι είναι από την Αλβανία, γιατί φοβόντουσαν την αντίδραση, ρε παιδί μου του. Είναι τρομερό. Και εγώ το έχω νιώσει σε μικρότερη ηλικία. Να με ρωτάνε, α πούμε, μπορεί σε τραπέζια ή έξω, ή σε... όταν πήγαινα, α πούμε, για δουλειά. Από πού είσαι, και να έλεγα. Από εδώ. Ε, είναι τρομερό. Είναι άσχημο. Δεν είναι ωραίο. Γιατί σε κάνουν να νιώθει άσχημα για... Μαλάκα. Δηλαδή. Χωρί λόγο, δεν υπάρχει λόγο. Κανένα yeah. λόγο. Γιατί εγκληματίε έχουμε και εμεί εδώ παντού, στην Ελλάδα, βιαστέ έχουμε και εδώ στην Ελλάδα, Εκλέφτε έχουμε και εδώ. Τα πάντα. Παντού. Ένα Έλληνα που θεωρεί ότι είμαστε οι βασιλιάδε του κόσμου και εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία και έχουμε τέτοιο πολιτισμό. Και πάνε στο εξωτερικό και του μεταχειρίζονται σαν να είναι Δηλαδή, πρέπει να φτάσουμε εκεί για να καταλάβει πόσο μαλάκα τη όταν είσαι <laughs> Ναι. Και εγώ το έχω νιώσει αυτό και στο Λος Άντζελες. Ε, ήμουν σε ένα συγκεκριμένο μπαρ ε, που ανοίγει μόνο το μεσημέρι. Το έχω ζήσει όμως από τη μεριά ότι τύπου από πού έρχεται Λέω από την Ελλάδα. Και μου λέει, ο τύπος μου λέει πού είναι η Ελλάδα. Και του λέω Μύκονος. Α, μου λέει Μύκονος. Ναι. Και του λέω εκείνη η Ελλάδα. Μαλάκα. <laughs> Μύκονος, <laughs> <"Mickness>, yeah. <laughs> yeah. Ναι. <laughs> δηλαδή, Α μην είμαστε ρε φίλε τόσο. Γιατί όταν βγαίνουμε έξω και λέμε Ελλάδα, και εκεί αντιμετωπίζει πολλά θέματα. Γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό. Γιατί του Έλληνε δεν του είχαν για κλέφτε, για αργόσχολου, για. <laughs> Τεμπέληδε. <laughs> πού θα σου πω εγώ. <laughs> ναι. Που έχω ζήσει στο εξωτερικό. Έχω ταξιδέψει πάρα πολύ. Έχω δει πολλέ εικόνε. Πα στην Αγγλία και χαίστηκαν από πού είσαι. Άσπρο, μαύρο, λευκό, κίτρινο. Who cares. <laughs> Θέλω να μου πει λίγο πώ φαντάζεσαι του φαν σου. Δηλαδή, τι παιδιά είναι οι φαν σου. Όλοι έχουμε ένα κοινό. Εγώ δηλαδή έχω μία εικόνα για το πώ είναι το κοινό μου. Όχι εμφανισιακά, σαν χαρακτήρε, ρε παιδί μου. Εγώ έχω γνωρίσει πολλού φαν μου και είναι πολύ καλά παιδιά. Σε κάθε γιορτή, ακόμα και στον Άγιο Βαλεντίνο, μου στέλνουν δώρα, λουλούδια στο σπίτι μου. Δεν καταλαβαίνει τι, τι συμβαίνει. Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, οικογένειε. Θα πω μία περίπτωση οικογένεια από την Άξο που έχουν σαν χαροπλαστείο. Που μου στείλαν, τι να σου πω, ένα πακέτο τεράστιο, α πούμε, με όλα τα καλούδια μέσα και ήμουν σε φάση τι καλό έχω κάνει σε αυτή τη ζωή για να δέχομαι τέτοια αγάπη. Και μου στέλνουν πολύ ωραία πράγματα και είναι άνθρωποι ωραίοι. Γαμάτι. Εσύ είσαι influencer πλέον. Αναγκαστικά. Έχει followers. Ναι. Εμένα δεν μ' αρέσει να το λέω για μένα. Δυστυχώς. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Ναι, είναι. Κα... Εσύ γιατί δεν σε αρέσει αυτό ο όρο. Δεν με ενοχλεί, αρέσει πάρα πολύ αρκεί να γίνεται σωστά. Ε, αυτή τη στιγμή εγώ δεν το κάνω. Εγώ ας πούμε θα ήθελα να είμαι όποιοι γνωρίζουν πραγματικά Ευαγγελίας Μιονιωτάκη. Να κάνω αυτό το influencing. Το influencing κατά την ταπεινή μου άποψη δεν σημαίνει ότι είμαι επαγγελματίας influencer, δείχνω τη ζωή μου στα social media και πουλάω προϊόντα. Για μένα οποιοδήποτε άνθρωπος έχει κάποιο κοινό στα social media θεωρείται influencer. Κάποιο ναι. που επηρεάζει τη ζωή κάποιαν όλου Αυτό είναι. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τι τάσει τη μόδα ή οτιδήποτε μόνο. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λε απόλυτα. Ε, γι' αυτό και είπα ότι πρέπει να γίνεται σωστά. Το να πουλάμε μόνο προϊόντα, αυτό δεν δε σε κάνει influencer. Αυτό σε κάνει πολύ καλό πολιτή στα social media. Τα κάνει όλα sold out, το κάνει πάρα πολύ καλά. Και αυτό. Απλά ο, ο, ας πούμε το instagram είναι το, το shop σου είναι το, η επιχείρησή σου Το πιάνω αυτό που λες mm -hmm. και αλήθεια είναι ότι ειδικά σε αυτά τα μεγάλα προφίλ ας πούμε που διαφημίζουν συνέχεια διαφορετικά προϊόντα λίγο το κοινό Πρέπει να αποκτάει μία κρίση για το τι είναι τελικά καλό από αυτό που δείχνει η, η εκάστοτε influencer ή ο εκάστοτε influencer. Τι αξίζει και τι όχι. Γιατί έχει τύχει να στείλω, ρε παιδί μου, σε μία influencer και να τη πω: Πολύ ωραίο αυτό που έδειξε. Να το πάρω, αξίζει. Και μου λέει ούτε καν μην τολμήσει. Είναι χάλια. Και ήμουν σε βάση. Γιατί, γιατί. το διαφήμιση τότε. Γιατί. Ναι. Συμφωνώ. Δηλαδή, πόσα λεφτά να πήρε τώρα από αυτό το κολόπραμα, α πούμε, που ήταν. Μιλάμε τώρα για κάτι φτηνό, έτσι. Όχι δεν διαφήμισε κινητό, δεν διαφήμισε ξέρω, κάποιο ποτό. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λε. Το καταλαβαίνω και έχω μπει και εγώ σε αυτό το τρυπάκι τώρα να, να δίνω κάποια πράγματα στο κοινό μου. Όχι που δεν τα πιστεύω. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσω κάτι στο Instagram μου που να μην το πιστεύω και να μην μ' αρέσει και να μην με αντιπροσωπεύει. Φυσικά όμω έχω κάνει και πράγματα μόνο επειδή ε, το συμβόλαιο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Οκ. Okay. <laughs> δεν με τιμά. Δεν μ' αρέσει να το κάνω και θέλω να το κόψω σύντομα. Δεν θέλω καν να πουλάω βασικά από το account. Δεν μ' αρέσει. Και δεν θέλω συνέχεια να, να δίνω giveaway και giveaway, γιατί μετά ο κόσμο θέλει μόνο γι' αυτό για τίποτα άλλο και δεν έχεις ποιοτικό κόσμο. Γιατί αυτός ο κόσμος παραμονεύει να του δώσεις ένα κινητό, χίλια ευρώ, ένα χαλί, έναν καναπέ, μια ξαπλώστρα, ξέρω εγώ. <laughs> δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι influencing, δηλαδή σου δίνω δώρα, σου κάνω giveaway, κάθε μέρα σου δίνω, σου δίνω, σου δίνω για να μείνει εκεί, για να φέρεις κι άλλο κόσμο σαν εσένα. Φίλε, όχι, δεν σε θέλω. Γιατί να δεν σε έχω καν ανάγκη. για να ε, Απλά για να ε, αυξάνει το αριθμό σου followers. Όχι, δεν γουστάρω. Και πολλοί βάζουν και fake followers. Δεν υπάρχει λόγο. Αυτό, τώρα, παιδιά, πάμε. Είναι τρομερό. <συλίξε> Έχει αισθανθεί <συλίξε> ποτέ ότι σε κρίνουν επιφανειακά. Ότι, α, εντάξει, Εμιλία <συλίξε> είναι ένα πλούσιο κόριτσο που οκ, okay, και τι ξέρει. Πάντα. Α. Όλη μου τη ζωή. Είτε. Ε, τι να σου πω. Δεν, δεν έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα. Μόνο από την εμφάνιση. Είτε θα φορέσει κοντό, είτε θα φορέσει εξόβιζο, είτε θα φορέσει. Ό,τι και να κάνει, θεωρώ ότι ο κόσμο θα σε κρίνει μόνο από αυτό που βλέπει. Δεν ξέρω. δεν δε μ' αρέσει καν να αποδεικνύω το αντίθετο. Αυτό πιστεύει, φίλε, μια χαρά κράτο το για σένα. Δεν με αφορά. Δεν θα κάτσω να σου πω Α, είμαι κάτι άλλο. Κάνουν πολλά πράγματα στη ζωή μου. Δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται. Δεν με αφορά πλέον. Μεγάλωσα όμω για να έρθω σε αυτό το mindset. Δηλαδή, έχω κάνει πολλή δουλειά με τον εαυτό μου για να μην με αφορά. Για να πω ότι I don't give a shit. Κάποτε mm. σε ένοιαζε όμω. Ήσουν σε φάση, ξέρω εγώ, ότι Ναι, okay, και γιατί αυτό είναι έτσι μαζί μου, αφού δεν είμαι μόνο αυτό. Δεν είμαι ναι. μόνο μία καλωδημένη γκομενάρα». Ναι. <laughs> Ναι, με ένοιαζε κάποτε. Και ειδικά όταν έμπαινα σε πιο διαπροσωπικέ σχέσει και είχα να κάνω απέναντί μου με έναν σύντροφο. Με σύντροφό όμω που μου λέγε. που απλά περηφανευόταν γιατί είχε μια ωραία κοπέλα. Και δεν έβλεπε τίποτα παρακάτω. Έχω και ψυχολογική βία, έχω περάσει. Όλα τα πάντα. Επειδή τότε όμω δεν καταλάβαινα γιατί ήταν. Μέχρι και μπορούσα να πάω εγώ σαν mindset. Μετά από εκεί τελείωσαν όλα όμως. Και αυτό το κλικ το κάνουμε εμείς στον εαυτό μας. Γι' αυτό και δεν με επηρεάζουν τα hate comments όταν γράφουν από κάτω και γράφουν και γράφουν. Λέω Θεέ μου, δώσ' τους ευτυχία, δώσ' τους αγάπη, δώσ' τους χαρά. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα με τον εαυτό τους, όχι μαζί μου. Εγώ πάρα πολύ σπάνια, ίσως και καθόλου θα πω αυτό είναι άσχημος». Δεν θα το πω, δεν βλέπω ανθρώπους άσχημους. Έχω δει πολύ άσχημου ανθρώπου εδώ μέσα όμω. Πάρα πολλοί χαρακτήρε. Βλέπει μία θεά που καταλαβαίνει τον χαρακτήρα τη και λε: Παναγία μου, μακριά από εμά. Ναι, ναι, ναι. Μακριά από εμά. Αυτό που λε, το, το συμμερίζομαι 100%. Για μένα αυτό είναι ασχήμια. Τίποτα άλλο. Βλέπω την επικαιρότητα. Βλέπω να στείλουν, α πούμε, την μπάρκα. Καλά που δεν την αίσθησαν στο Σύνταγμα. Και θέλω να βγω και να φωνάξω και να πω γιατί. Είστε οι ίδιοι άνθρωποι που κράζετε μια γυναίκα επειδή έχει κάνει πλαστικέ και κράζεται μια άλλη γυναίκα που δεν έχει κάνει πλαστικέ και μπορεί να έχει παραπάνω κιλά επειδή έτσι γουστάρει. Όχι επειδή δεν μπορεί ε, να τα διαχειριστεί ή να τα χάσει. Έτσι γουστάρει. Καλά, μπορεί και να μην μπορεί να τα χάσει. Μπορεί. να μην... Μπορεί, ότι, και αυτό το και να είναι, ναι. Ρε παιδί μου. Μα είναι οι ίδιοι όμω. Και αυτό είναι τρομερό. Και απλά οι ίδιοι αλλάζουν άλλα δικά του. Ακριβώ. Μπορεί να είναι σκατάνθρωποι, α πούμε, και δεν το αλλάζουν, ενώ είναι στο χέρι να το αλλάξουν. Ακριβώ, ακριβώ. Πε μα κάτι για σένα που οι περισσότεροι που βλέπουν αυτό εδώ το podcast δεν περιμένουν να τα ακούσουν. Κάτι που ποτέ δεν το έχω πει, δεν το, ξε... το ξέρουν οι φίλοι μου, ότι στο Τωρόντα έβγαινα με τον Drake. <laughs> <laughs> Sorry. <laughs> Fuck my life, τώρα τα γάμισα όλα. <laughs> <laughs> Μαλάκα. Θα μπορούσαμε να πω κάτι άλλο, αλλά <laughs> ναι, <laughs> αυτό δεν... <laughs> <laughs> Θέλω να μου red flags, χαρακτήρα που αντιμετωπίζεις στον τίσιμο του άλλου. Όχι, δε, δεν έχω τέτοια. Στον τίσιμο όμως έχει γενικότερα red flag. Ότι ξέρω εγώ, εντάξει, άντρες που φοράει ε, κάπρι είναι red flag. Ε, όχι, δεν μου αρέσουν οι άντρε που φοράνε κάτω από... Όχι από αθλητικά, που φοράνε κάλτσες με κανονικά παπούτσια. Δηλαδή κάλτσες με παπούτσι, α πούμε, κανονικό γραφείο Σαν πώς... αυτό που φοράει. Ναι, τύπου. δηλαδή δεν έχω κάτι άλλο έτσι. Τις προτιμά όμω με το σωσονάκι. Το καλτσάκι αυτό που έχω <laughs> <Είμα, laughs> το αυτοί να αυτή τι που <laughs> <ανοίξω. laughs> Δεν θα μην φοράει καθόλου αυτό το παπούτσι, ξέρω εγώ. <laughs> <laughs> εμένα μου αρέσουν λίγο και οι πιο φλόροι, οπότε δεν μπορώ να σου πω τι και πώ. Και εμένα μου αρέσουν οι λίγο οι πιο φλόροι. Ναι, φίλε, πάντα φλόρου είχα. Εμιλία, πάμε σε ερωτήσει που έχει κάνει το κοινό για σένα. Ναι. <laughs> Η πρώτη ερώτηση είναι για το My Style Rocks. Πιστεύεις πως η παραγωγή προωθούσε ορισμένα narratives για την πλοκή και μόνο? Εντάξει, σίγουρα, ναι. Γινόντουσαν επί τούτου ερωτήσεις, ας πούμε, Εννοείται. Με αυτό το λέω ξεκάθαρα ότι αυτό είναι το Master Rocks, αυτό είναι αυτό το reality, αυτό είναι και τα περισσότερα τηλεοπτικά reality, οπότε έκαναν πολύ καλά τη δουλειά τους και πολύ σωστά. Με βάση ότι έχει ζήσει εσύ στο παιχνίδι, τα κορίτσια ήταν ίδια on camera και ίδια backstage. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Ειδικά μερικέ ήταν, δεν καταλάβαμε ποτέ τι ήταν βασικά. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Γιατί εγώ backstage έκλεινα το κομμάτι του on stage και ήμουν χαλαρά. Θα μιλούσα με όλες, με αυτές που δεν θα μιλούσα, δεν θα μιλούσα, γιατί δεν θα τις γούσταρα ούτε backstage. Αλλά δεν θα προκαλούσα ποτέ προβλήματα backstage. Ποτέ. Υπήρχαν κάποιε που άλλο ήταν πάνω εκεί, άλλο ήταν κάτω. Προκαλούσαν τα δεκαπλάσια προβλήματα. Μέχρι που ακόμα κάποιοι παίκτε παρακαλούσαν ε, την παραγωγή να φύγω. Αλλιώ τα έφευγαν εκείνε. Φυσικά ποτέ δεν έφυγαν. <συσίλια> ποτέ δεν έφυγαν ε, γιατί δεν θα μπορούσαν να φύγουν. Δεν είχαν αυτό το κουράγιο να φύγουν. Πες μα την πιο περίεργη συνήθειά σου. Ε, καθαρίζω όλε τι τσάντε μου με ντετόλ. Το κάνω συνέχεια αυτό. Κάνει. Του έχω κάψει λίγο τα δέρματα. Αλλά ναι, το κάνω συνέχεια. Ποιο είναι το χειρότερο outfit που σε θυμάσαι να φοράς? Oh my god. Ένα στο Marshall Rocks που ήταν terrible. Απλά δεν είχα κάτι άλλο να βάλω. Ε, και έβαλα αυτό δυστυχώ. Το θυμάσαι καθόλου να μα το πει. Ναι, ήταν μια φούστα τύπου μπλε. Πήγαν, πήγαινα για cupcakes με τι βαθιστήρε μου. Θα προτιμούσε να είσαι στη ζούγκλα ή στο My Style Rocks ξανά. Ε, 100 εβδομάδε στο My Style Rocks. Γιατί δεν πήγε στο Survivor, με ρωτάνε εδώ. Δεν είναι για μένα το Survivor, δεν είμαι ούτε εγώ για το Survivor. Ε, θα καθόμουν εκεί και θα έκανα, ξέρω εγώ, κουτσιδάκια. Οπότε, δεν γινόταν. Με ποια κορίτσια έχει κρατήσει επαφή? Με τη Βασιλική. Ε, είναι πολύ cool τυπάκι και την αγαπώ πάρα πολύ. Με τη μαμά της Βασιλικής. Με τη μαμά της Βασιλικής. Που την είχαμε γνωρίσει ναι. και σε ένα επεισόδιο. Είναι θεά, δεν υπάρχει τύψα. Ε, αυτό, τελεία house manages to not give a fuck. Θέλει χρόνο, θέλει πολλή δουλειά με τον εαυτό σου, εσωτερική δουλειά. Ε, μοναχική πολλές φορές, αλλά πάντα, άμα, και άμα το θες πάρα πολύ, θα γίνει. Πιστεύω σοβαρό ρόλο έπαιξε και αυτό με την υγεία σου. Όλα. Και η οικογένειά μου έχει παίξει σημαντικό ρόλο και όλα. Όλα έρχονται από την οικογένεια, όλα έρχονται από την παιδεία που έχουμε πάρει από το σπίτι. Ε, και μετά οτιδήποτε κάνουμε μόνοι μας στη ζωή γιατί στη ζωή είμαστε πάντα μόνοι μας και επίση όταν κάτι ξέρεις ακούς για σένα και δεν είναι αλήθεια γιατί πρέπει να σε πειράζει εσύ ξέρεις την αλήθεια γελάς απλά με αυτούς τους ανθρώπους γιατί είναι miserable you know what I'm saying like, mm, δεν έχουν καμία ευτυχία μέσα τους τι κρίμα τους έφτιαξε εύχεσαι... <laughs> του, απλά ευτυχία και αγάπη αυτό τίποτα άλλο και όλα καλά Εμιλία αυτό ήταν το κρίμα εύχομαι να σου άρεσε να πάτε να την κάνετε follow σε όλα τα social media τι περιμένουμε από σένα θα δούμε θα δούμε δεν λέμε τίποτα ακόμα Εμιλία σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση καταρχάς χάρηκα πολύ που σε γνώρισα σε τέτοιο βαθμό γιατί ok ήταν ένα όνειρο να έρθεις εδώ πέρα <laughs> λόγω του fangirling <laughs> που μπορεί να έκανα αλλά νομίζω σε εκτίμησα πολύ περισσότερο μετά από αυτή τη συζήτηση εγώ σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ήταν τιμή μου να κάτσω σε αυτή την καρέκλα. Τέλος. <laughs> Κανείς πολύ ωραία δουλειά και <laughs> δυνατά και τα καλύτερα έρχονται πάντα. Πρέπει να πεις κάτι άκυρο για να κλείσουμε. Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το μαύρο.